Οι Έλληνες πολίτες εμφανίζονται αντιφατικοί στην αντιμετώπιση των πράξεων διαφθοράς. Από τη μια παραδέχονται σε ποσοστό άνω του 96% ότι τον αλαδώνουν για την άδεια οδήγησης, την τακτοποίηση των οφειλών του στην εφορία και την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας είναι πράξη διαφθοράς. Από την άλλη όμως, το 81% των Ελλήνων απαντά ότι δεν τον πειράζει το φακελάκι αν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, ενώ το 90% πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους όταν δεν μας βλέπει κανείς. Η άποψη δική μου όσον αφορά τους δημόσιους φορείς σχετικά με την διαφθορά δεν είναι πολύ θετική και αυτό ήταν από εμπειρία που είχα όταν ήμουν πρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, όπου προσπαθούσα να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα και με τις μελέτες που κάναμε ανακάλυψα κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατίας, πολυνομίας και πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Η Διεθνής Διαφάνεια ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένας παγκόσμιος οργανισμός το 1993 και στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα της Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς. Βγάζουμε άρθρα, κάνουμε συνεδριάσεις, συνομιλούμε με όλους τους πολιτικούς και τους κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να κάνουν αλλαγές. Κάνουμε έρευνες, οι οποίες έρευνες έχουν μεγάλη δημοσιότητα, όπου βλέπουμε εάν γίνεται πρόοδος ή αν δεν γίνεται, που σημαίνει ότι συνεχώς έχουμε στο προσκήνιο αυτό το θέμα. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε επίσης με άλλα προγράμματα δικά μας να συστρατεύσουμε τον κόσμο. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτούνται 2 βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι η πολιτεία, είναι δηλαδή οι ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να είναι επιφωτισμένοι, να μπορούν να κάνουν τις σωστές θεσμικές αλλαγές. Το δεύτερο βέβαια και ουσιαστικό είναι να υπάρχει η στήριξη από τους πολίτες. Χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη, χρειαζόμαστε τους πολίτες να είναι ενεργούς, να είναι ενεγρηγόρσοι, να παρακολουθούν την πολιτεία και να εξασκούν μαζί την πίεση ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της διαφθοράς. Έχουμε ήδη, όπως ξέρετε, και τον δεκάλογο του ενεργού πολίτη, τον οποίο τον κυκλοφορούμε, είναι βέβαια και στο διαδίκτυο. Βρισκόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι στον πυρήνα αυτής της κρίσης ελοχεύει η διαφθορά και αν δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά δεν θα μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Δεδομένου ότι είναι αποδεδειγμένο διεθνώς ότι η διαφθορά είναι εκείνη η οποία φέρνει τη φτώχεια και όχι το αντίθετο. Εάν μάλιστα δούμε το πρόσφατο World Economic Forum όπου κατέταξε την χώρα μας στα θέματα της ανταγωνιστικότητας στην 83η θέση και αν λάβουμε υπόψη μας ότι πριν 10 χρόνια ήμασταν μεταξύ 30 και 40, άρα κατρακυλήσαμε, ή αντίθετα, εάν δούμε ποιες ήταν οι 10 πιο ανταγωνιστικές χώρες και ποιες είναι οι λιγότερο διεφθαρμένες 10 χώρες επίσης, θα δούμε ότι είναι οι ίδιες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διαφάνεια δεν έχει μόνο τις ηθικές διαστάσεις, αλλά η διαφάνεια συμφέρει. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι θέμα όλων μας. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός και κυρίως να καταπολεμά τη διαφθορά με τώρα μη καταφεύγει ο ίδιος σε πράξεις διαφθοράς. Μία συμβουλή κυρίως για τους νέους ανθρώπους, η οποία λέει ότι η διαφθορά δεν είναι μαγκιάλας. Είναι καιρός ως ενεργοί πολίτες να οικοδομήσουμε ένα νέο πολιτιστικό πρότυπο που θα έχει επίκεντρο την κοινωνία και όχι το ατομικό συμφέρον. Έννοιες όπως κοινωνικό συμφέρον, κοινωνική ευθύνη, κοινωνική συνείδηση και κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να περάσουν στην καθημερινή μας ζωή και πρακτική. Θα πρέπει να εμπεριέχονται σε όλες τις δραστηριότητες και επιλογές μας και να αποτελέσουν συλλογικό στόχο και όραμα της κοινωνίας μας. Το οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, στην πατρίδα μας, αλλά κυρίως στα παιδιά μας.